κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Στη φορά, κυρίες και κύριοι, εδώ με αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ πάμε να καλησπερίσουμε την Χαρά τη Λεμονή. Χαρά Λεμονή, καλησπέρα από το δήμαρχε.gr. Τα πάντα για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για προσλήψεις. Οτιδήποτε συμβαίνει στους Δήμους και στις περιφέρειες, δήμαρχε.gr. Τα πάντα όλα. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται και έχει κατακτήσει το κοινό για να μαθαίνουν τα πάντα για τους Δήμους αλλά και για τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας. Να καλησπερίσουμε το pressone.gr, τον Πάνο τον Τζίφα. Καλησπέρα, Πάνο. Πολύ καλησπέρα, αγαπημένα φίλοι. Η Σταυρούλα Λούρο, το στιφόρα.gr. Καλησπέρα, Σταυρούλα, και σε σένα. Πάμε, πες καλησπέρα, παιδί μου. Δεν μιλάς. Δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Δεν μιλάς. Ναι, αφού δεν το έχω φορέσει ακόμα, δεν είπα τίποτα, αλλά το είχα βάλει εν τέλει. Πού το έχεις στο μυαλό σου. Πού το έχεις στο μυαλό σου, Λούρου. Στο Μητσοτάκι το έχεις στο μυαλό σου. Και είναι ότι σήμερα έγιναν πολλά στο Υπουργικό. Στον Κυριάκο έχεις στο μυαλό σου. Και ποιος δεν το έχει δυστυχώς. Για πες μας, γιατί τι συνέβη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε. Είχαμε δύο ταυτόχρονα υπουργικά και σε Ελλάδα και σε Τουρκία. Εγώ θα ξεκινήσω από το ελληνικό φυσικά Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι στην Τουρκία ότι τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Απέναντί τους δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, ολόκληρη την Ευρώπη και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς όμως ήρθε απάντηση από την άλλη πλευρά, από τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τι είπε λίγο ούτε πολύ, ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ δεν πρόκειται να σας σώσει. Mm. Και αναφέρθηκε μάλιστα σε νίκη, γυρίζοντας πίσω στις μεγάλες νίκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην 484η επέτειο της νίκης της Ναυμαχίας της Πρέβεζας, όπου ο γνωστός Μπαρμπαρόσα, εμάς ο Μπαρμπαρός Χουσέιν Πασά, νίκησε τον στρατό των Σταυροφόρων. Ακόμα εκεί φαίνεται έχουν μείνει αναφορετικές στάσεις του κυρίου Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι η απάντηση που του έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρη και καταλυτική. Είμαστε σε επαγρύπνηση, ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στις θέσεις του και είναι σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε περί Τουρκίας. Γιατί συνεχίζονται όλες αυτές οι ιστορίες και έχουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία και να κάνει ο ΑΚΑΡ να κάνει με τα μεσονύχτια σύσκεψη. Μάλιστα, με τους αρχηγούς του στρατού για την Ελλάδα. Αυτό είναι ότι έκανε με τα μεσονύχτια σύσκεψη, όπως είπες, με τους αρχηγούς των ενόπλων, των τριών σωμάτων δηλαδή, αλλά και με διοικητές συγκεκριμένων μονάδων που κοιτάζουν Αιγαίο. Μάλιστα. Αυτό είναι που τρομάζει. Πάντως βγήκε ο Ερντογάν και λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Εννοείται δεν είμαστε ίση με τους Τουρκαλάδες. Είμαστε πολύ ανώτεροι, κύριε Ερντογάν. Που φυσικά και δεν είμαστε ίση με εσάς. Θα πληρώσουμε, είπε το κύριε. Εννοείται δεν είμαστε ίση με εμάς. Δεν είσαστε ίση με εμάς και εμείς ίση με εσάς. Είμαστε ανώτεροι, κύριε Ερντογάν. Για να τον ακούσουμε. Bu filmi geçmişte seyrettik. Çözdük. O defteri kapattık. Ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir. Μάλιστα. Αυτά λέει ο Ερντογάν. Ναι, σου είπα, έχει αναθεωρητικές τάσεις, οι οποίες όμως θα προσκρούσουν στην ατσάλινη ασπίδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό. Πρέπει να το καταλάβει αυτό και ο ελληνικός λαός. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως.
θύμιζε την επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των συμμάχων μας. Εδώ τα πολλά λόγια είναι πράγματι φτώχεια, όπως λέει και η παροιμία, και ίσως είναι καιρός να ασχοληθούν με αυτήν την φτώχεια και όσοι λένε πολλά, αντί για τις πύρινες λέξεις, να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικές πράξεις και το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου. Απέναντί τους, άλλωστε, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Δύο κουβέντες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει και ο Πρωθυπουργός. Ξαναλέμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έντονη κινητικότητα, ναι, η οποία μάλιστα δεν ξέρουμε πού θα βγάλει, Φίλιππε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, ρε Χάρα Λεμόνη. Έχουμε φήμες ότι δύο παρουσιαστές του Sky είναι έτοιμοι να κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία. Τους θέλει η Νέα Δημοκρατία να για να τους κατεβάσει για υποψήφιους βουλευτές, χωρίς οι ίδιοι βέβαια να έχουν πει ακόμα ναι ή όχι. Έτσι, Φίλιππε, όπως τα λες είναι, παρότι ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το κόμμα του δεν πάβει να βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα. Στενοί συνεργάτες δικοί συμπληρώνουν τη φάση για τις γαλάζιες υποψηφιότητες. Βλέπω τον Γιώργο τον Αυτιά, τον αγαπημένο μας Γιώργο Αυτιά. Ναι. Με πρωταρχικό ρόλο να πούμε. Ναι, βλέπουμε τον Γιώργο Αυτιά, τον αγαπημένο μας Γιώργο Αυτιά. Το Γιώργο Αυτιά λοιπόν τον καλοβλέπουν για το ψηφοδέλτιο της Β' Πειραιά. Εδώ Αυτιάς και για πρώτα αρχηγός κόμματος να πήγαινε θα έμπαινε μέσα στη Βουλή το κόμμα του. Έτσι, είναι ο παρουσιαστής όπως ξέρουμε του πρωινού του Σαββατοκύριακου στο Sky. Έχουν όμως υποψήφιο και για την Καρδίτσα, τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του Sky στα καθημερινά, τον Δημήτρη Οικονόμου, για την Καρδίτσα. Βέβαια να πούμε, θεωρούν ότι θα μπορούσε να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό το ψηφοδέλτιο της Καρδίτσας. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δημοσιογράφους δεν έχει αποφασίσει τελικά αν θα εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία προς χάρη της πολιτικής. Να πούμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς ακουγόταν πάρα πολύ το έντονο το όνομά του για τις ευρωεκλογές. Να πούμε ότι είχε γίνει κρυφή μέτρηση στη Νέα Δημοκρατία για τους υποψηφίους της και υπήρχε ένα τεράστιο κύμα ψηφοφόρων το οποίο θα εμπιστευόταν τον Γιώργο Αυτιά. Ερχότανε σε δημοσκόπηση συγκεκριμένη πρώτος ο Γιώργος Αυτιάς και μετά κάτω με τους μισούς σταυρούς θα ερχότανε ο Βαγγέλης Δημαράκης. Ναι. Ακούστε τώρα, δείτε, γίνεται η δημοσκόπηση. Βγαίνει ο Γιώργος Αυτιάς πρώτος στη δημοσκόπηση και ο δεύτερος ήταν ο πρώην αρχηγός της Δημοκρατίας, ο κύριος Βαγγέλης Μημαράκης, με μείον 50% κάτω τον Γιώργο Αυτιά. Τι αποτέλεσμα είχε να μην δούμε τον Γιώργο Αυτιά να κατεβαίνει υποψήφιος στις ευρωεκλογές? Ναι. Γιατί υπήρχε παρασκήνιο από ό,τι ακούγονταν. Έτσι, τρομάζουν τα ποσοστά, να ξέρεις. Δηλαδή, ο Αυτιάς να έχει το 50% πάνω των ψήφων από τον πρώην αρχηγό της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή ξαναλέμε ότι, και αυτό φαίνεται, δηλαδή υπήρχαν και κάποιες δημοσκοπήσεις πριν κάποιο καιρό που λέγανε για παρουσιαστές και για δημοσιογράφους εάν θα κατέβαιναν για αρχηγή κόμματος, αν θα πέρανε εμπιστοσύνη τον κόσμο. Ο Γιώργος ο Αυτιάς ήταν από τα πρόσωπα τα οποία ο κόσμος εμπιστευότανε και θα ήθελε να το δει ακόμα και ως αρχηγό κόμματος. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι πολύ λογικό η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον θέλει να τον κατεβάσει υποψήφιο βουλευτή για να πάρει την ψήφο του κόσμου, ιδίως στη Β' Πειραιά, που είναι μια ταλαιπωρημένη περιοχή. Έτσι, μπράβο. Και πολύ δύσκολη. Και πολύ δύσκολη, αυτό εκλογικά. Και έχουμε δει ότι στη Β' Πειραιά, Μητσοτάκης εκεί, Τσίπρας εκεί, βλέπουμε ότι επειδή είναι μια βασική περιοχή από ό,τι φαίνεται για όλα τα πολιτικά κόμματα, βλέπουμε ότι εδώ θα ήταν ένα τεράστιο δυνατό χαρτί εάν θα κατέβαινε ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Γιώργος Αυτιάς όμως δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Όχι. Δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Ούτε ο οικονόμου. Ούτε ο οικονόμου. Ακόμα. Μάλιστα.
Εντάξει, είναι λογικό, γιατί αυτά τα άτομα και όλα τα κόμματα θέλουν άτομα που είναι ευρύτερα αποδεκτά από την κοινωνία, έχουν αναγνωρισιμότητα, δεν είναι φθαρμένα. Και αυτοί οι άνθρωποι από πού προέρχονται? Κυρίως από τον αθλητικό χώρο, το δημοσιογραφικό και τον καλλιτεχνικό. Και είναι δύο ονόματα τα οποία κακά τα ψέματα, κυρίως του Γιώργου Αυτιά, που έχουν βαρύτητα. Μα βέβαια και έχει βαρύτητα, σου ξαναλέω, έχει μετρηθεί ιδιαίτερη σε δημοσκοπήσεις και ο Γιώργος Αυτιάς μαζί με άλλους δημοσιογράφους για το αν θα έκανε δικό του κόμμα τι θα γινόταν και θα μπλεκε στη Βουλή. Είναι από τα αγαπητά πρόσωπα που θα κέρδιζε ψηφοφόρους. Πάμε τώρα να δούμε. Γιατί εχθές, μια και που μιλάμε για ονόματα, είδαμε και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Τον είδαμε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του Αρνάουτοπουλου. Ναι, ναι. Εκεί μίλησε και γύρω για τα πολιτικά, εκτός των άλλων. Μίλησε για πολλά πράγματα. Μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, για τα πρώτα βήματα. Θέλω, μια και που μιλάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί σφουντώνουν οι φήμες για παρουσιαστές στο Sky, να πούμε ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου, όπως είπε και ο ίδιος, του είχε γίνει πρόταση για να κατέβει στις εκλογές. Είχε γίνει πρόταση για να κατέβει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης ήταν έτοιμος να πει το ναι για να κατέβει για υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων το 2004 που είχαμε την Ολυμπιάδα. Βέβαια, ποτέ δεν είπε το ναι. Και ποτέ ναι, ποτέ δεν ασχολήθηκε ενεργά. Κάτι βέβαια που, όπως λέει, ήταν το όνειρο του πατέρα του. Να τον δει να πολιτεύεται κάποια στιγμή. Μάλιστα. Ναι, γιατί ο υπουργός ήταν και ο πατέρας. Μάλιστα. Βέβαια, τίποτα δεν αποκλείεται. Καλά, ναι, βέβαια. Μέσα στα χρόνια μπορεί να δούμε και να πει και το ναι σε κάποια πρόταση. Προς το παρόν, τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε έτσι δύο-τρία πράγματα ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί είπε πολλά για όλη του τη ζωή. Για να ακούσουμε. Πρόταση γάμου στην Κρίστη με στα Μαξί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν μια επεισοδιακή πρόταση γάμου. Δεν πέρασε καλά η Κρίστη σε αυτή την πρόταση. Γιατί? Γιατί εγώ στο μυαλό μου την είχα σκηνοθετήσει με έναν τρόπο. Κυρίως την σκηνοθέτησα έτσι, θα σου περιγράψω πώς, ναι, για να αποφύγω τις πολλές συζητήσεις. Μάλιστα. Ήθελα να τελειώνουμε γρήγορα, να πει το ναι και να ξεμπερδεύουμε. Οπότε μετά από ένα φαγητό, σε ένα φιλικό σπίτι, φεύγοντας με το αυτοκίνητο, σε ένα φανάρι, τραβάω το χειρόφρενο, βγάζω το δαχτυλίδι από την τσέπη και εντελώς παραδοσιακά κάνω την πρόταση γάμου μέσα στο αυτοκίνητο. Την παίρνει τα ζουμιά, εντωμεταξύ έχει ανάψει πράσινο. Η μούτζα και η βρισιά πάει σύννεφο. Έχει αγχωθεί, μου λέει πάμε να φύγουμε. Και λέω δεν θα φύγουμε πριν απαντήσεις. Πολύ ωραίο κινηματογραφικό είναι αυτό. Απάντησε ναι. Κατέβασα με μεγάλη ηρεμία αργά το χειρόφρενο. Κατέβασα και το τζάμι στον δίπλα που με μούτζωνε και ούρλιαζε και του χαμογέλασα. Μου είπε, «Ωχ, Νίκο, συγγνώμη». Δεν με είχε γνωρίσει. Και έφυγα πανευτυχής για το σπίτι. Δηλαδή, αν δεν είχε απαντήσει, ακόμα θα ήσουν στο φανάρι. Εκεί θα ήμασταν στο φανάρι. Ήσουν αποφασισμένος δηλαδή. Νομίζω ότι αγχώθηκε εκείνη και απάντησε γρήγορα. Ωραίο κόλπο αυτό. Ωραίο. Πάνε και το κάνουν, ας πούμε, την πρόταση μέσα στα γήπεδα. Που έχει 30.000, σε βλέπω και στην Αμερική. Εντάξει. Και τους λένε όχι εκεί. Είχαμε κι εμείς το κοινό μας. Και ήταν και πολύ εκδηλωτικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω, αν με επιτρέπεις, επειδή είναι πολύ προσωπικό σου, την αποκαλείς το μωρό σου πάντα, έτσι. Αυτό είναι το. Νομίζω ότι θα την αποκαλώ μωρό μέχρι να φτάσουμε στα 80. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Υγεία να έχει. Υγεία να έχει. Είναι πολύ ωραίο. Και εκείνη έτσι με αποκαλεί. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχουν υπάρξει και πιο προχωρημένες μορφές τέχνης. Όχι, λέω, απλά το έχω ακούσει. Δεν με λέει και μπουμπούκο, μωρό με λέει. Εντάξει, δεν λέω. Μάλιστα. Παρότι πρέπει να σου πω ότι το μπουμπούκο, το είπα τώρα, το βρίσκω και πολύ χαριτωμένο. Ναι, πολύ γλυκό είναι. Και πολύ γλυκό. Έκανες πρόταση γάμου στην Κρίστη μέσα στα Μαξί. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου για την πρόταση γάμου. Μια μεγάλη συνέντευξη όπου να δούμε τι τηλεθέαση έκανε κιόλα. Ο κόσμος αγκάλιασε φέτος την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Γιατί από ό,τι φαίνεται σάρωσε στα νούμερα τηλεθέασης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με καλεσμένο τον Νίκο Χατζηνικολάου. Για πες μας. Έκανε 18,6% στο δυναμικό, ναι, και 20,6% στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης. Μάλιστα. Τεράστια νούμερα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και ίσως και είναι και τα μεγαλύτερα νούμερα που έχει κάνει ο Αντένα τη φετινή σεζόν. Ο Αντένα δεν έχει δει αυτά τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν τα ξαναδεί. Φέτος. Αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό πρόγραμμα του Αντένα
το οποίο έχει κάνει νούμερα τηλεθέασης. Και μπράβο. Ήταν μια ωραία συνέντευξη, μια αληθινή συνέντευξη. Ναι, γιατί μίλησε για όλα. Μίλησε για όλα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, να δώσουμε κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε τον Golden Reaction Collagen. Και σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την εκκλησία των Αγίων Ισιδώνων στο Λυκαβιτό. Μια πολύ περίεργη έκβαση έχουμε στην ιστορία των θαυμάτων και όλο αυτό το οποίο συμβαίνουν στο εκκλησάκι. Και με τον Πάτερ Δημήτριο, με το σταυρό, ο οποίος κολλάει επάνω στο σώμα του κόσμου που πηγαίνει εκεί για να προσκυνήσει και έχει, όπως ο ίδιος ο κόσμος λέει, βοηθηθεί σε θέματα πολλά, κυρίως με την υγεία τους. Βγαίνει αυτή τη στιγμή. Το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής. Ένα πόρισμα, το οποίο με δύο κουβέντες τη λέει. Ότι όλα αυτά είναι αγυρτία και ψεύδι. Κοινώς ότι ο Παπαδημήτριος όλα αυτά τα κάνει προκειμένου να αποκομίσει κέρδος πατώντας πάνω στην πίστη των χριστιανών. Αυτό ποιος τα λέει? Αυτό τα λέει το πόρισμα της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, το οποίο μάλιστα πόρισμα κράτησαν οι ανακρίσεις περισσότερα από 4 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχεται ως βόμβα. Ναι. Ως βόμβα αυτά που βγάζει και λέει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και ένα και πόρισμα... Έχουμε μείνει άφωνοι όλοι με αυτό το πόρισμα. Γιατί στην ουσία λέει θαύματα τα οποία έχουμε δει, ότι δεν ισχύουν. Ακριβώς. Μέχρι και ότι ανέστησε νεκρούς, αναφέρονται μέσα σε αυτό το πόρισμα, οι οποίοι φυσικά δεν αναστήθηκαν ποτέ. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά. Βέβαια. Γιατί, ξαναλέμε, συγκλονίζει αυτό το πόρισμα. Υπάρχει κόσμος που έχει ακούσει το πόρισμα και έχει ζήσει το θαύμα στον ναό εκεί των Αγίων Ισιδώνων. Και είναι και όχι μόνο αγανακτισμένοι. Των Αγίων Ισιδώνων. Λένε, μαζίσαμε εμείς το θαύμα. Τι είναι αυτό που λέει η Αρχιεπισκοπή? Υπάρχει ένα πόρισμα κόλαφος, λοιπόν. Σε πάρα πολύ λίγο θα τα δούμε. Γιατί πραγματικά έχουμε στεναχωρηθεί με όλο αυτό το γεγονός. Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Ένα τεράστιο ερωτηματικό. Πάμε να δώσουμε τον Golden Reaction Collagen και αμέσως μετά να κάτσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων, τον Πάτερ Δημήτριο, με το θαυματουργό Σταυρό. Τα θαύματα τα οποία αμφισβητούνται από ποιον? Από την Ιερά Σύνοδο. Από την Αρχιεπισκοπή. Πάμε γρήγορα να δώσουμε Golden Reaction Collagen σε όλους εσάς. 2 μπουκάλια full σε βιταμίνη, full σε κουρκουμίνη και 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για όλους εσάς στο 211.600. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλω να σας πω ότι οι ιδιότητες της κουρκουμίνης είναι, πρώτα απ' όλα έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι με το που μπήκε η κουρκουμίνη μέσα στο Golden Reaction Collagen, αμέσως άλλαξε ολόκληρη η φόρμουλα. Έχει αντιοξειδωτική δράση. Να πούμε ότι αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, που είναι και το ζητούμενο, και επίσης συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι μας όχι μόνο να δοκιμάσουμε το Golden Reaction Collagen, αλλά και να φροντίσουμε την υγεία μας και να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει και τι μπορεί να μας κάνει. Να πούμε ότι η κουρκουμίνη είναι η δραστική ουσία που περιέχεται στον κουρκουμά, που αλλιώς λέγεται και κυτρινόριζα, και που τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερη απήχηση λόγω των εξαιρετικών ιδιωτήτων της και του σημαντικού ωφέλου στην υγεία. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό, έχει μέσα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Και βέβαια για τα νύχια μας, τα οποία δεν θέλουμε να σπάνε, γιατί πολλές φορές κάνουμε δουλειές στο σπίτι, πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με διάφορα
έτσι καθαριστικά μέσα στο σπίτι, τα οποία πολλές φορές ταλαιπωρούν τα νυχάκια μας. Γι' αυτό το λόγο το Golden Reaction Collagen φροντίζει εκ των έσω την υγεία. Με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum, όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι, να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. Τα ωφέλη του κολαγόνου είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά. Να πούμε ότι συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού και του αναπαραγωγικού και του νοσοποιητικού συστήματος. Κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι όλος μας ο οργανισμός, φανταστείτε. Να πούμε ότι καθυστερεί τη διαδικασία της γύρανσης, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, θα λέγαμε, συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, κάτι το οποίο σίγουρα χρειαζόμαστε ειδικά στις μέρες μας, καθώς αποτελεί συστατικό και των αρτηριών αλλά και των αγγείων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, κυρίες και κύριοι, να μπορούμε να λειτουργούμε. Θα πούμε ότι το κολαγόνο συμβάλλει θετικά στην υγεία του οργανισμού μας, καθώς παίζει σπουδαίο ρόλο πρώτα απ' όλα στη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας, των οστών και των αρθρώσεών μας. Επιπλέον, να πούμε ότι δρά ενάντια στη γύρανση και προάγει την υγεία των ιστών των οργάνων μας. Να πούμε ότι βελτιώνει την πέψη, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα, να πούμε, εύπεπτη και υπολεργική πρωτεΐνη είναι το κολαγόνο. Να πούμε ότι βελτιώνει το δέρμα, αυξάνει τη σφυργιλότητα, την απαλότητα και βοηθάει στην επιδιόρθωση του δέρματος. Μπορεί να βελτιώνει δηλαδή γενικότερα την υγεία των νυχιών και των μαλλιών μας, κάτι το οποίο το θέλουμε, και επίσης βελτιώνει την υπατική υγεία και βοηθάει τις διαδικασίες αποτοξίνωσης, κάτι το οποίο θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε στον οργανισμό μας, γιατί σίγουρα το Golden Reaction Collagen μπορεί να φροντίσει την υγεία του οργανισμού μας γενικά και την καθημερινότητα. Αυτή την ενέργεια τώρα τη βρήκα, έχω τα τελευταίο καιρό που παίρνω αυτό που λέτε Golden Reaction. Πόσο χρόνο παίρνετε Golden Reaction Collagen? Τώρα έχω 2,5 με 3 χρόνια περίπου. Και έχετε δει διαφορά? Έχω δει διαφορά, ναι, και να είναι καλά ο φίλος μου ο Θοδωρής. Αυτός μου το προτείνει την αλήθεια. Αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας? Είχα προβλήματα υγείας διάφορα. Δυστυχώς τώρα έχω ανανεώσει. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Όλοι εσείς που θέλετε να παραλάβετε την υπέροχη αυτή προσφορά μπορείτε να την βρείτε μόνο στην TV Forum στο 211-1600. Τηλεφωνήστε τώρα κι εσείς για να αποκτήσετε την υπέροχη αυτή προσφορά του Golden Reaction Collagen. 2 θα πάρετε και βέβαια 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά για όλους εσάς. Βέβαια, χωρίς κανένα κόπο, με ένα απλό τηλεφώνημα με αστική χρέωση. 211-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το πόρισμα κόλαφος για τον ιερέα του Ναού των Αγίων Ισιδώρων. Ένα πόρισμα από τον ανακριτή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που κάνει λόγο για θαυματοποιώ εντός εισαγωγικών ιερέα Πατέρα Δημήτριο και που μιλά μεταξύ άλλων για αγυρτία και ανυπακοή. Αγυρτία, ανυπακοή, σφετερισμό, συνωμοσία, σκανδαλισμό της συνείδησης των πιστών, προσβολή του ιερού μυστηρίου του γάμου και άλλων πολλών, Φίλιππε. Ωστόσο, αυτό που έχει αξία να πούμε είναι ότι μέσα σε αυτό το πόρισμα μπήκανε και κάποια από τα θαύματα τα οποία φέρεται να έχει κάνει ο πατέρας Δημήτριος και τα οποία μετά από έρευνα των ελληνικών hoaxes, δηλαδή της ιστοσελίδας η οποία ερευνά ποιες είναι ψευδείς και αληθινές ειδήσεις. Εγώ αμφισβητώ γενικότερα τα hoaxes, ναι, και δεν πιστεύω αυτά που γράφουν τα hoaxes. Άλλο ένα το άλλο, άλλο το. Τέλος πάντων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, ωστόσο. Άρα δηλαδή βασίστηκαν στα και εκεί.
Για να είμαστε ακριβείς. Γιατί και τα Fox είχαν πει ότι λέει και ψέματα και ο Πρωθυπουργός τότε. Ναι, βέβαια. Για θέματα με τα εμβόλια. Τώρα είχαν βγάλει ότι ψεύτης, ότι λέει fake news. Ναι. Αυτά τα Fox δηλαδή, τέλος πάντων, συνέχισε. Λοιπόν, σύμφωνα, εγώ θα πω με την ανάκριση που έχει γίνει και με τα αποτελέσματα αυτής, διότι κράτησε από το 2014 μέχρι το 2017. Και υπήρχαν απομαρτυρικές καταθέσεις, ξαναλέω, μέχρι και δημοσιεύματα στον τύπο. Εκεί λοιπόν διαφαίνεται ότι ο πατέρας Δημήτριος, όταν βρίσκονταν ακόμα στην Θεσσαλονίκη, στο Ναό της Αγίας Παρασκευής, από τότε έχουν αρχίσει να φαίνονται κάποια πράγματα τα οποία ήταν υποτίθεται θαύματα, όπως τουλάχιστον αναφέρεται, όπως για παράδειγμα άνθρωπος ο οποίος ήταν κουτσός. Αυτά τα λέει το πόρισμα της Ιερά Συνόδου. Δεν τα λέμε εμείς. Όχι, Παναγία μου, γι' αυτό ξαναλέω. Δεν τα λέει η εκπομπή μας, το πόρισμα τα λέει. Τετραετής ανάκριση και το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής. Μάλιστα, το δεν οποίο τα λέμε εμείς αυτά. Το οποίο έγινε κατ' εντολή του ιδίου του Αρχιεπισκόπου μας, του κυρίου Ιερονύμου. Ναι. Του κυρίου Ιερονύμου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εκεί πέρα αναφέρεται ότι ο πατέρας Δημήτριος έκανε ψευδή θαύματα. Όπως, για παράδειγμα, ότι κουτσός που φαίνεται να περπάτησε δεν ήταν ποτέ αλήθεια ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κουτσός για να περπατήσει. Άλλη που είχε γυναίκα σκλήρυνση κατά πλάκας και είδε, λέει, βελτίωση, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ. Γκρουπ 50 ατόμων που πήγε και θεραπεύθηκαν 50 άνθρωποι, όπως έλεγε ο πατέρας Δημήτριος, ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ αυτό το γκρουπ. Μέχρι αυτό έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει ότι ανέστησε ακόμα και νεκρό. Δεν το έχουμε ακούσει εγώ αυτό. Εμείς δεν το έχουμε ακούσει. Όλα αυτά να πούμε, και θα πρέπει να το τονίσουμε, καλησπερίσουμε τον κύριο Καραγιάννη από το Εκκλησία Online. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα, κύριε. Βλέπουμε ένα πόρισμα σοκαριστικό, αλλά και βλέπουμε ότι μέσα στο πόρισμα αυτό πρωταγωνιστούν τα ελληνικά Hoaxes. Ναι, καταρχήν να πούμε, εγώ μιλάω τώρα απευθείας στους Αγίους Ισιδώρους στο Λυκαβητό που γιορτάζουν σήμερα και γιορτάζουν πάλι παρουσία χιλιάδων. Άμα πείτε και δείτε ακριβώς το πρωτοσέλιδό μας, θα καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από αυτά τα οποία γίνονται. Πρώτον είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο είναι ότι δεν είναι πόρισμα. Αυτό το οποίο έχετε στα χέρια σας, το οποίο διέρευσε ο κύριος Αλικάκος παρανόμος, είναι η πρόταση πορίσματος, η οποία είναι από ένα συγκεκριμένο Μητροπολίτη, και δεν φοβάμαι να πω από ποιον, από τον Μητροπολίτη Λαρίσης, και δεν πήγε ποτέ σε επισκοπικό δικαστήριο. Αυτές είναι οι κατηγορίες που του προσάπτουν. Δεν είναι το πόρισμα το οποίο απεφάνθη η Σύνοδος. Και γιατί να αποφασίσει η Σύνοδος? Το παρεκκλήσι του Λυκαβητού ανήκει στην Αρχιεπισκοπία Αθηνών. Δεν έχει καμία σχέση η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να αποφασίσει για κάτι που ανήκει διοικητικά και πνευματικά στην Αρχιεπισκοπία Αθηνών. Άλλο αυτό. Το τρίτο κομμάτι. Όλα αυτά δεν έχουν αποδειχθεί. Είναι απλά κατηγορίες των ελληνικά Hoaxes του Αλικάκου, ο οποίος είναι γνωστός άθεος, γνωστός πολέμιος της θρησκείας και της Εκκλησίας. Εμείς από το 18 που έβγαλε την πρώτη αμφισβήτηση θαύματος, του το αντικρούσαμε με επιχειρήματα τον Λαγκαδά. Άλλο βίντεο το οποίο έγινε. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Καραγιάννη. Πώς ένα Hoaxes, αυτό το Hoaxes, πάει και ξέρει αν έχει γίνει ένα θαύμα ή όχι? Δηλαδή έχει επικοινωνία με το Θεό? Κάνει έρευνα, υποτίθεται. Πώς κάνει την έρευνα? Ναι, κάνουν έρευνα. Όχι, πώς έχει γίνει αυτή η έρευνα από τα Hoaxes και λέει ότι είναι παραμύθι? Κάνουν έρευνα. Εγώ κάνω το ερώτημα. Πώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ελληνικά Hoaxes και λέει ότι το θαύμα που συνέβη είναι fake? Πώς το κρίνει? Δεν το κρίνει. Με βάση, ας πούμε, θεωρεί ότι θα πάει να πιάσει κάποιον και ότι με αυτόν τον τρόπο θα του εκμεύσει πράγματα. Κοιτάξτε, ο πατέρας Δημήτριος δεν είπε ποτέ ότι έχει κάνει θαύμα. Το γεγονός ότι τώρα πούμε στο Λυκαβητό και έχουν έρθει τόσοι άνθρωποι. Από κάτω έχει κάμερες, έτσι, έχει κάμερες στα κανάλια. Εάν κατέβει ένας άνθρωπος και τον ρωτήσει μια κυρία δημοσιογράφος και του πει «Έχετε βιώσει θαύμα?» και πει «Ναι», δεν ευθύνεται ο πατέρας Δημήτριος ή ο ναός ή η αρχιεπισκοπή ή οποιοδήποτε. Αυτά είναι μαρτυρίες των ίδιων ανθρώπων. Το να ποινικοποιούμε το τι λέει ο κάθε άνθρωπος και μετά να το θέτουμε σε μια βάση ότι είναι απατεώνας ένας ιερέας, που δεν έχουμε προσάψουμε κάτι, δεν υπάρχουν αυτά στοιχεία, γι' αυτό και δεν προχωράει η υπόθεση. Απλά υπάρχει μια επικοινωνιακή καταιγίδα με συγκεκριμένο στόχο. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει συγκεκριμένο στόχος, γιατί ξέρω ποιος είναι αυτός. Έρχεται. Πείτε τα ελεύθερα, κύριε Καραγιάννη, εδώ μιλάμε ελεύθερα σας την εκπομπή. Ποιος είναι ο στόχος? Μιλήστε, το παγκάρι είναι ο στόχος, κύριε Καραγιάννη, το παγκάρι είναι ο στόχος. Βεβαίως, από κάποιους ναι. Το σήμερα, παγκάρι το είναι ρεπορτάζ, στόχος. Βεβαίως, για το ρεπορτάζ και μόνο να σας πω ότι 5 πούλμαν να πειλάξει, έχουν έρθει σήμερα στο Λυκαβητό. Άμα κάνουμε τα μαθηματικά και δούμε ποιοι πολεμάνε και ποιον, θα καταλάβουμε, αλλά προχθές ο Αρχιεπίσκοπος ήταν μαζί του. Ο Αρχιεπίσκοπος δηλώνει την αγάπη στο πρόσωπό του. Εγώ μίλησα από την Αρχιεπισκοπή και σήμερα και χθες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιο σχόλιο, αλλά τους λέω.
η διαρροή εγγράφου, δημοσίου εγγράφου, η παραποίησή του είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό δεν είναι το κανονικό έγγραφο το οποίο έχουμε. Έχετε υπογραφές. Έχετε δει από κάτω ονόματα αρχιερέων να υπογράφουν. Όχι. Ποιος το διέρευσε αυτό το έγγραφο. Ωραία. Πώς λοιπόν πιστοποιείτε ότι είναι αληθινό το έγγραφο αυτό. Επειδή το διέρευσε ο Αλικάκος. Ο Αλικάκος λοιπόν θα κληθεί στα δικαστήρια να αποδείξει το έγγραφο αυτό πρώτον που το βρήκε. Γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να το βρήκε. Είτε το βρήκε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών επίσημα, άρα το ζήτησε και το δώσαμε, είτε το βρήκε από Μητροπολίτη. Εμείς λοιπόν ισχυριζόμαστε ότι είναι η πρόταση του Μητροπολίτη Λαρίζης, ο οποίος έχει μένος με τους Αγίους Ισιδώρους, αλλά κακώς δεν βγαίνει ανακοίνωση από την Αρχιεπισκοπή σήμερα να κλείσει το θέμα, γιατί θα γίνει στην Ιερά Σύνοδο το θέμα αυτό και θα βγει η ανακοίνωση υπέρ του πατερός Δημητρίου ότι βεβαίως ελέγχει την κατάσταση ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά όλο αυτό ζημιώνει την Εκκλησία. Γιατί ο πατέρας Δημήτριος δεν είναι ούτε ψεκασμένος, ούτε έχει μιλήσει για κορονοϊούς, ούτε έχει προκαλέσει κανέναν. Το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει τους ανθρώπους χωρίς να πληρώνεται. Όλοι αυτοί που είναι εκεί οι ιερείς δεν πληρώνονται κιόλας. Είναι μια άδικη επίθεση με σκοπό να διασπαστεί η Εκκλησία, γιατί ξέρουν πόσο κόσμος υπάρχει στον πατέρα Δημήτριο. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Εγώ ειλικρινά έχω πάθει σοκ για το λόγο ότι το πόρισμα βασίζεται κατά κύριο λόγο στα ελληνικά χώξεις. Ναι. Αυτό διαπιστώνω. Και με βαριές κατηγορίες. Δηλαδή να τον λέει για αγυρτία. Αγυρτία, πίθια, ανυπακοή, σφετερισμό, συνωμοσία, σκανδαλισμό της συνείδησης των πιστών, προσβολή του ιερού μυστηρίου, του γάμου. Είναι βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες του προσάπτουν. Σε ένα πόρισμα που πρέπει να το ακούσει αυτό ο κόσμος, έχει τελειώσει το 2017... και έχει μπει στο σιρτάρι. Γιατί λοιπόν από το 17 μέχρι σήμερα δεν καλέσανε τον πατέρα Δημήτριο προκειμένου να τον για αποπέμψω. Για ποιο λόγο περιμένα να περάσουν τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Στοιχεία. Δεν υπήρχαν αυτά στοιχεία για όλα αυτά. Γι' αυτό δεν τον καλέσανε, γι' αυτό δεν εκλήθη. Όχι γιατί χέρι οποιασδήποτε υψηλής προστασίας, δεν χέρι καμίας. Όχι, δεν λέμε αυτό. Έτσι. Μας κάνει εντύπωση. Κύριε Καραγιάννη, τόσα χρόνια. Μια ερώτηση. Έχει γραφτεί πριν από λίγες μέρες, ούτε μια εβδομάδα περίπου, και όχι από τα ελληνικά χώαξης, ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα ενημερώσει την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας για την υπόθεση αυτή. Θα τον δικάσουνε, είπανε, στην επόμενη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Στην επόμενη δίση θα συζητηθεί το θέμα και που έχει προκύψει του θορύβου με τους Αγίους Ισιδώρους λέγαμε του, δεν θα δικαστεί. Δεν ανήκει διοικητικά στην Ιερά Σύνοδο. Δεν είναι θέμα της Συνόδου. Στην Αρχιεπισκοπή. Αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσι. Άρα ανήκει μόνο στον Αρχιεπίσκοπο. Οι δικές μας πληροφορίες λένε, είδατε τις φωτογραφίες που δώσαμε. Με προχθέσαμε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Το πόρισμα, συγγνώμη λίγο. Εσύ τη μοναχική κουρά του ενός παιδιού του πατρός Δημητρίου. Έχει την αγάπη και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου. Αυτό μπορεί να ενοχλεί κάποιους, αλλά αυτό συνεχίσει να υφίσταται. Κύριε Καραγιάννη, λέει εδώ ότι η ανάκριση λέει, διήρκησε 3 χρόνια, το 2014 έως το 2017, με δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις, πραγματοποιήθηκε κατά εντολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερώνημου και ανατέθηκε στον τότε γραμματέα του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, νυν Μητροπολίτη Λαρίσης και Τριναύου κύριου Ιερώνημου. Ναι, ναι, βεβαίως. Εντάξει, αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες. Σε κάθε καταγγελία οφείλει ο Αρχιεπίσκοπος να διατάξει έρευνα να πραγματοποιηθεί και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα αποτελέσματα. Εφόσον το αποτέλεσμα δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για να οδηγηθεί σε επισκοπικό δικαστήριο και να καταδικαστεί. Λέει εδώ περιτά ότι η πρώτη σχετική έρευνα χρονολογείται ήδη λέει από το 2018, όταν έχει αρχίσει λέει, κυκλοφορούν δημοσιεύματα για θαύματα και εκεί λοιπόν για τα ελληνικά τα χώξεις. Το θέμα εδώ πέρα είναι ένα site μπορεί, με ποιον τρόπο μπορεί να εντοπίσει και αυτό ερωτώ και θέλω απάντηση, πώς αυτή η μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να ελέγχει για να δει αν υπάρχει ένα θαύμα ή όχι. Πώς το κρίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος. Πώς το κρίνει, ειλικρινά, θα ήθελα να μάθω. Δηλαδή πάμε να καταστρέψουμε την πίστη μας αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ πέρα παιδάκια τα οποία είχαν πρόβλημα και βγήκαν. Θυμόμαστε την κοπελίτσα που είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να μιλήσει και δεν μπορούσε να περπατήσει. Έχουμε δει συγκεκριμένα θαύματα να γίνονται από ανθρώπους που τα λένε οι ίδιοι. Τα έχουν ζήσει. Είναι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Δεν είναι ότι ήρθαν το εξωτερικό και φύγανε και εξαφανιστήκαν. Είναι άνθρωποι που ζουν δίπλα στα σπίτια μας.
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κατηγορία, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι λέγανε ότι τους έγιναν θαύματα. Δεν βγήκε ποτέ ο πατέρας Δημήτριος ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος και να πει ότι, παιδιά, ο κύριος Δημήτρης βίωσε θαύμα. Βγήκε ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος και μίλησε σε μια κάμερα, σε κάποιο μέσο, σε κάπου οπουδήποτε. Έτσι. Άρα γι' αυτό δεν υπάρχουν κατηγορίες, γιατί δεν είπε ο ίδιος «Ελάτε να σας σώσω», το οποίο ούτε προέτρεψε σε σωματική βλάβη, ούτε δημιούργησε κάποιο πρόβλημα, ούτε η απίσια, ούτε η αγυρτία, όλα αυτά δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ώστε να στοιχειοθετηθεί. Έτσι. Γι' αυτό και αυτή η υπόθεση πραγματικά το μόνο που κάνει είναι να πληγώνει την Εκκλησία σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Δεν κάνει κάτι άλλο. Το μόνο που κάνει είναι, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος τον λατρεύει τον πατέρα Δημήτριο, δεν έχω δει καμία μείωση κόσμου και κάθε μέρα εδώ πέρα αυτές τις μέρες. Δεν καταλαβαίνω. Το μόνο που βλέπω είναι ότι για ποιο λόγο η Αρχιεπισκοπή το κάνει αυτό. Άρα επίσης, η ευθύνη πάει μερικώς και βεβαίως στην Αρχιεπισκοπή μας, η οποία βεβαίως δεν θα της υποδείξουμε εμείς πότε θα μιλήσει, αλλά νομίζω τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να κλείσει αυτό το ζήτημα. Να μην είναι μια ανοιχτή πληγή η οποία πληγώνει τον κόσμο. Κύριε Καραγιάννη, κάνει μια εδώ πέρα. Δεν είναι μια υπόθεση που βλέπω ο Ντατσόπουλος, ο Αλικάκος. Αυτοί έχουν συγκεκριμένο στόχο. Είναι στόχο αποσταθεροποίηση. Θέλουν να αποσταθεροποιηθεί πλήρως η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κύριε Καραγιάννη, έχετε μιλήσει, κύριε Καραγιάννη, με τον πατέρα Δημήτριο. Τι σου έχει πει για αυτά. Τι λέει. Πριν από 5 λεπτά ήμασταν. Τι σου είπε. Είπα αυτό που έχω, ότι εγώ είμαι καθαρό. Το ράσο που χωράω είναι καθαρό. Δεν το έχω λερώσει ποτέ. Μίλησε για τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος έχει εκδοχθεί και αυτός, έχει συκοφαντηθεί. Πολύ σωστά. Και δάκρυσε τώρα, έκλαιγε τώρα που μιλάγαμε, άμα το δείτε, δηλαδή, πείτε στα βίντεο, είναι δακρυσμένος. Και από κάτω χιλιάδες πιστοί. Ο άνθρωπος φοράει ίδιο ράσο, ο άνθρωπος δεν έχει ούτε οδηγούς, ούτε σοφέρ, ούτε μανουάλια, ούτε χρηστά, τίποτα, έτσι. Ένας οικογενειάρχης ιερέας είναι. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι, εφαπίεται στον κάθε άνθρωπο, αν πιστεύει ή όχι. Κύριε Καραγιάννη, μην κλείσετε. Έχουμε και τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Βιτάλη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όπου ο πατέρας Δημήτριος έχει γράψει και ένα άρθρο στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έχουμε τον κύριο Βιτάλη, νομικό συγγραφέας, αυτογράφος. Κύριε Βιτάλη, καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Βιτάλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βιτάλη. Κύριε Βιτάλη, καλησπέρα, για πείτε μας. Σε εσάς, στους τηλεθεατές του καναλιού της εκπομπής. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας, γιατί μικροφωνίζει. Πάμε να μας πείτε λίγο κι εσείς λίγο τώρα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Πώς τη σχολιάζετε όλο αυτό στον τόρος που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Εμένα προσωπικά μου προκαλεί θλίψη. Όλη αυτή η κατάσταση με προβληματίζει, με στενοχωρεί και με ανησυχεί. Δεν αντιλαμβάνουμε τους λόγους αυτής της επίθεσης που γίνεται στο πρόσωπό του, στο πρόσωπο του πατρός Δημητρίου Λουπασάκη, που και προσωπική γνώμη έχω για τον ίδιο και συγκεκριμένους ανθρώπους γνωρίζω προσωπικά που έχουν βιώσει τις ευεργεσίες του και οι ίδιοι μου περιγράφουν τα θαύματα που βίωσαν. Έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η επίθεση στο πρόσωπό του και μάλιστα τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια από την έρευνα την οποία έγινε και έληξε το 2017, όπως πολύ σωστά είπατε, και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, υπάρχουν αοριστείες, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς το πρόσωπό του, κάτι που να αποδεικνύεται στην πράξη από ό,τι εγώ γνωρίζω. Πάνω απ' όλα όμως νομίζω το πιο σημαντικό είναι η αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή εκεί, δεν πηγαίνουν για να περάσουν την ώρα τους, ούτε είναι απελπισμένοι άνθρωποι που ψάχνουν το σωτήρα. Είναι άνθρωποι που θέλουν, ψάχνουν να βρουν μια συμπαράσταση, μια ανοιχτή αγκαλιά αγάπης, έναν άνθρωπο που θα τους ακούσει, που τους θα αγκαλιάσει, που θα τους στηρίξει πνευματικά. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση νομίζω ότι είναι μια πληγή για την Εκκλησία. Και το λέω με πολύ πόνο, γιατί όλες και όλοι γνωρίζετε την αγάπη που έχω προς την Εκκλησία και το σεβασμό που έχω προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος γνωρίζω ότι είναι και ο ίδιος πολύ προβληματισμένος για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Άρα πρέπει αυτό να σταματήσει. Ο κόσμος είναι πληγωμένος, δυσαρεστημένος. Δεν χωρούν τέτοιες καταστάσεις μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας φρονώ σε μια τέτοια εποχή πλάνης αίρεσης. Κάτι πρέπει να γίνει για να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και έχουμε δει και στην τηλεόραση και στο YouTube για δεκάδες θαύματα, δεν είναι ψεύτικα θαύματα. Είναι πραγματικά θαύματα τα οποία τα κάνει ο Τίμιος Σταυρός. Το διευκρινίζω. Τώρα, γιατί ο Τίμιος Σταυρός θαυματουργεί στα χέρια του πατρός Δημητρίου, απάντηση δεν έχω. Σε λίγο κάποιοι θα καλέσουν τον Τίμιο Σταυρό σε απολογία για να τους πει γιατί θαυματουργεί στο πρόσωπο του πατρός Δημητρίου. Φαίνεται, απάντηση φυσικά μην περιμένετε από μένα στο γιατί, γιατί δεν έχω. Είναι όμως ένα πραγματικό γεγονός που συμβαίνει πολλά χρόνια και δεκάδες άνθρωποι ομολογούν δημόσια τα θαύματα που βίωσαν και δεν είναι μόνο τα θαύματα. Έχουμε καθημερινές θείες λειτουργίες, έχουμε απόδειπνα, έχουμε αγρυπνίες. Το ξέρετε ότι γίνονται καθημερινές θείες λειτουργίες στο ναό. Ότι χιλιάδες άνθρωποι εκκλησιάζονται και πηγαίνουν εκεί γιατί δεν σταυρώνει κάθε μέρα ο Παπαδημήτρης. Σταυρώνει κάποιες φορές. Κύριε Βιτάλη, θεωρείτε εσείς ότι όλη η ιστορία γίνεται για να δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί ο κόσμος πηγαίνει στο συγκεκριμένο ιερό ναό και δεν πάει κάπου αλλού και υπάρχει θέμα με τα παγκάρια, για να μιλάμε ανοιχτά? Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ θα μιλήσω για φθόνο. Για φθόνο. Θα μιλήσω για φθόνο. Υπάρχει φθόνος. Μάλιστα. Αναρωτήθηκαν οι σεβαστοί μας οι αρχιερείς γιατί το εκκλησίασμα μειώνεται δραματικά καθημερινά. Γιατί? Πολύ καλή ερώτηση. Από τότε που έφυγε ο αείμνηστος Χριστόδουλος, αρχιεπίσκοπός μας Χριστόδουλος, ο κόσμος και οι νέοι και ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην εκκλησία. Έτσι. Φίλιππε, κοίταξε, και όλοι εκεί, ξέρετε, είμαστε, γνωριζόμαστε και έχουμε έναν άλληλο σεβασμό. Μετά από 20 χρόνια παρουσίας του Παπαδημήτρη εκεί, παρουσία δύο αρχιεπισκόπων, του Χριστοδούλου και του Ιερονίμου, δηλαδή οι δύο αρχιεπίσκοπες δεν γνώριζαν τόσο καιρό ότι υπάρχει πρόβλημα. Και μία κάτι ακόμη. Πώς τον δέχτηκε τον Παπαδημήτριο αρχιεπίσκοπος στο εξοχικό του σπίτι πριν λίγες ημέρες, διαβαΐων και κλάδων και συλλειτούργησαν? Δηλαδή θέλουν να μας πούνε ότι ο αρχιεπίσκοπος συλλειτούργησε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι αγυρτής. Καλά το λέτε, κύριε Βιτάλη. Πολύ καλά το λέτε. Υπάρχουν φωτογραφίες γι' αυτό. Ψάξτε να τις βρείτε. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός αυτό που περιγράφετε, ότι συλλειτούργησαν. Λέω ψέματα, να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά λέω ψέματα, πριν λίγες μέρες έγινε αυτό. Μάλιστα. Μας το επιβεβαίωσε πριν από λίγο και ο κύριος Καραγιάννης. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Βιτάλης. Υπάρχουν φωτογραφίες στο YouTube και στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Όπου δείχνει τον αρχιεπίσκοπο να κάνει συλλειτουργία. Παρουσία και του Ντάνου. Του Ντάνου, του γνωστού ηθοποιού. Ναι. Μάλιστα. Από ο οποίος είναι πιστός και πηγαίνει και βοηθάει στο εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου. Είναι λεβέντης, δεν είναι πιστός. Μάλιστα. Είναι άξιος επένου. Κύριε Βιτάλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε και τον κύριο Καραγιάννη, κύριε Καραγιάννη, θέλω να μου ξαναμεταφέρετε τι σας είπε πριν λίγη ώρα ο πάτερ Δημήτριος. Αυτό που μας είπε όχι μόνο σε μένα αλλά σε όλο το εκκλησίασμα ήταν ότι εγώ το ράσω το τιμώ, εγώ το ράσω το υπηρετώ μια ολόκληρη ζωή, δεν το έχω λερώσει ποτέ στη ζωή μου, δεν το λερώσω ούτε τώρα, και ότι διώκομαι, έκανε ένα παραλληλισμό τέλος πάντων πνευματικό με τον Άγιο Νεκτάριο του τι υπέστη αυτός. Να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι τόσο αθώα η υπόθεση που τα χόξους εμπλέκονται σε αυτό. Θα σας πω για ποιο λόγο. Όταν λοιπόν βγάζουν μια ψεύτικη απόφαση, γιατί δεν είναι κανονική, δεν είναι το επίσημο έγγραφο, δημιουργούν προηγούμενο. Άρα τι λένε τα χόξους που είναι ο αστυνομικός του διαδικτύου και του Facebook, ότι πλέον οτιδήποτε θαύμα του Παπαδημήτρη βγαίνει στο Facebook θα λογοκρίνεται ως fake. Και φύγω και αυτό λιγάκι, άρα από εδώ και πέρα δημιουργούν ένα προηγούμενο με βάση αυτό που φτιάξατε σήμερα, ότι δεν θα ξαναβγεί θαύμα, δεν χτυπάνε με αυτόν τον τρόπο έτσι τον ναό. Δεν ήταν περίεργο που βγήκε σε αυτό το μέσο, βγήκε επίτηδες σε αυτό το μέσο. Γιατί με βάση την απόβαση θα λένε από εδώ και πέρα, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αποδέχεται αυτό ως θαύμα, άρα είναι fake ο ισχυρισμός αυτός. Κύριε Καραγιάννη, έτσι άμα το πάμε και η Αγία Γραφή που είναι στο διαδίκτυο θα βγάλουν τα χόξια να μας λένε ότι είναι και fake. Εφόσον τους έχουν δώσει την εξουσία να ορίζουν τι είναι κανονικό και τι όχι και να μειώνουν το ρίτς... Η Ανάσταση του Κυρίου θα μας πούν ότι είναι και fake τα hoaxes. Τι να κάνουμε. Εκεί καταντάμε. Να έχουμε τα hoaxes που να κρίνουν και να λένε και τη θρησκεία μας. Έτσι.
Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Καραγιάννη, έχετε γνωρίσει ή γνωρίζετε καλά ποιοι είναι αυτοί που είναι πίσω από τα ελληνικά κοινά. Μα είμαστε στα δικαστήρια με τον. Θα σα πω, με τον κύριο Δανιλίδη είμαστε φίλοι, τον ιδρυτή. Τον κύριο Αλικάκο όμως έχει ένα θέμα με εμάς πάρα πολλά χρόνια. Και με εμάς και ποιος είναι αυτός ο κύριος Αλικάκος. Δεν μας νοιάζει. Άμα το βρούμε στο τηλέφωνο, να τον βγάλουμε. Δεν θέλω να μιλάμε για κάποιον που δεν είναι εδώ. Πολύ καλά. Θα μιλάμε για κάποιον που είναι παρόντος εδώ. Και τον καλούμε και να βγουν και να μιλήσουν. Και, καλά, και θα κάνουμε την προσπάθεια. Να τονίσουμε ότι γενικά επιτελούν έργο. Δηλαδή όντως βοηθάνε στο να μην υπάρχουν fake news. Εδώ όμως διακρίνουμε μια αιμονή. Από τη στιγμή λοιπόν που διακρίνουμε μια αιμονή η οποία δεν κάνει κακό σε κάποιον. Κύριε Καραγιάννη, κάπου γράφτηκε και είπανε ότι μια γυναίκα η οποία, συγγνώμη, ένας άνδρας ο οποίος υποτίθεται θεραπεύτηκε λένε, ήταν ένας ο οποίος επέτησε έξω από τον ναό. Ακριβώς. Ο οποίος έχει εμφανιστεί σε δύο διαφορετικά βίντεο να του έχουν συμβεί δύο διαφορετικά θαύματα. Αυτό δεν το γνωρίζω, το άκουσα και εγώ, το έχω ακούσει. Αυτό νομίζω αφορούσε την υπόθεση του Λαγκαδά. Που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έξω στον δρόμο. Δεν γνωρίζω ο πατέρας Δημήτριος ποιος είναι. Πήγε, σταυρώθηκε και μετά δήλωνε στις κάμερες ότι θεραπεύτηκε. Το περάσανε πονηρά. Το περάσανε πονηρά. Δηλαδή γράφτηκε επί της ουσίας ότι ο άνθρωπος αυτός ναι μεν έγινε καλά αλλά όχι τόσο καλά ώστε να θεραπευτεί τελείως. Το περάσανε εκ του πονηρού αυτό. Μένουμε εδώ κύριε Καραγιάννη, περιμένουμε να δούμε τι εξήγησε. Και ο τίτλος που πέρασε βέβαια είναι ότι είναι fake, έτσι. Παρόλο που δηλαδή μετά από αυτό. Και ουσιαστικά άρα βγάζουν fake όλες τις αναρτήσεις. Αυτός το σκοπό. Δηλαδή άμα δούμε μακρύτερα, οι στόχοι είναι δύο. Η απομείωση της Εκκλησίας Ελλάδος και η αποδυνάμωση πλήρως των εφημερίδων που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία της Ελλάδος. Για μένα αυτή είναι η ουσία, αλλά και η αποδυνάμωση του Τιμίου Σταυρού. Εγώ θεωρώ κάτι άλλο, κύριε Καραγιάννη, ότι γίνεται. Ότι γίνεται μια προσπάθεια να χάσει ο κόσμος την πίστη του. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Θέλουν να χάσουμε την πίστη μας. Να εξαφανιστεί η οικογένεια, η θρησκεία και η πατρίδα μας. Σε ποιον άλλο να έχουν δει 3.000 και 4.000 πιστούς. Μένουμε εδώ. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε σε όλους εσάς, πάμε να δώσουμε γρήγορα το αγαπημένο φωτιστικό για να έχετε φως μέσα στο σκοτάδι. Πάμε λοιπόν γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Φωτιστικό προβολέας LED με αισθητήρα κίνησης στο 218-218-9400. Εκεί που έχει σκοτάδι θα έχετε φως. Λειτουργεί με μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να φέρετε ηλεκτρολόγο για να κάνει ηλεκτρονική εγκατάσταση. Ανάβει μόνο του χωρίς διακόπτη. Δεν καταναλώνετε ρεύμα. Και έχετε φως μέσα στο σκοτάδι. Είτε μέσα στο σπίτι, είτε έξω από το σπίτι. Σε όποιο σημείο και αν θέλετε, το τοποθετείτε εύκολα. Ακόμα και ένα μικρό παιδί μπορεί να το τοποθετήσει. Λειτουργεί με μπαταρίες, δεν χρειάζεται ρεύμα, δεν χρειάζεται καμία ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάμε όμως γρήγορα να δώσουμε και το εργαλείο πιασίματος για όλους εσάς σήμερα και αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο σας βοηθάει για να μην ταλαιπωρήσετε, για να πιάνετε αντικείμενα είτε από το έδαφος, είτε που τα έχετε τοποθετήσει σε κάποιο ψηλό σημείο. Στο 218-218-9400 μπορεί να το κάνετε δικό σας μόνο με 25 ευρώ. Τελευταία κομμάτια με δωρεάν τα έξω αποστολής. Σπασμένα γυαλιά, αντικείμενα στο πάτωμα. Μπορείτε να τα πιάνετε χωρίς να τα κουμπάτε. Δεν φτάνετε να τα πιάσετε, θέλετε να σκύβετε γιατί έχει πρόβλημα τη μέση ή φοβόσαστε ότι μην χτυπήσετε. Έχετε το εργαλείο πιασίματος. Πιάνει τα πάντα. Είτε από το ύψος, είτε από το έδαφος. Είναι το γνήσιο, είναι το αυθεντικό. Όχι αυτό. Αυτό το γνήσιο το αυθεντικό. Που έχει σημαντική βοήθεια στην καθημερινότητά σας. 218-218-9400, μόνο με 25 ευρώ τα τελευταία κομμάτια. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε στο Πανεπιστήμιο, σε Πανεπιστήμιο πολύ, είχαμε επεισόδια, είχαμε πυροβολισμό, είχαμε συλλήψεις και το πιο ανησυχητικό και το περίεργο, ότι έχουμε την Πολυτεχνείου πολύ, μία δόκιμη αστυνομικό ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες. Για πάμε, σε ακούμε. Φίλιππε, μιλάμε για μια αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής που ξεκίνησε με τη συνδρομή των ΜΑΤ, των ΟΠΙΕ και των ΕΚΑΜ. Το πρωί λοιπόν πέσανε πυροβολισμοί.
Έχουμε πράγματι 22 συλληφθέντες και ανάμεσά τους μία δόκιμη αστυνομικός. Οι περισσότεροι είναι για διαρρήξεις, κλοπές, ναρκωτικά. Ναι. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι είχαμε πυροβολισμούς, καθώς ένας 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος σε προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη των αστυνομικών, έβγαλε κατσαβίδι και πήγε να καταφερθεί κατά αστυνομικού γυναίκας, η οποία εκείνη την ώρα δεν αισθάνονταν καλά και πήγε να αναποχωρήσει. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη η γυναίκα τράβηξε το πιστόλι της και του έριξε 4 σφαίρες, η οποία μία τον βρήκε στην κοιλιά. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Ερυθρό Σταυρό φρουρούμενος, ενώ ο αστυνομικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς αισθάνονταν αδιαθεσία εκ των πραγμάτων. Να πούμε λοιπόν τι είχαμε. Έναν έμπορο ναρκωτικό, διοικηνούσε ναρκωτικά. Ακριβώς, ο συγκεκριμένος 30χρονος. Είχαμε μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγκληματίες. Στις παλιές κατοικίες, για να καταλάβουμε. Εγκληματίες. Και το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι είχαμε μία γυναίκα δόκιμη αστυνομικός, η οποία τι έκανε, ενημέρωνε τους συλληφθέντες για τις έρευνες, αλλά και τις εφόδους των αστυνομικών. Η δόκιμη αστυνομικός ήτανε η ρουφιάνα των κακοποιών. Για να μην τους συλλάβουνε. Μιλάμε και εγκληματίες. Γι' αυτό είχανε διαπράξει το μισθό ποινικό κώδικα. Κυριολεκτικά. Αμα είναι γνωστό ότι ήταν άνδρο ανομίας. Και πράγματι η γυναίκα αυτή λειτουργούσε ως σύνδεσμος. Γνώριζε, ενημέρωνε και έτσι μπορούσαν να προφυλαχθούν, να κρύψουν όπλα, ναρκωτικά. Και να πούμε κάτι που είναι σημαντικό. Βεβαίως. Από τις παραπάνω συλλήψεις, οι 13 πραγματοποιήθηκαν στην εστία της Πολυτεχνιούπολης, έξω από την οποία σημειώθηκε για το περιστατικό που μας είπε ο Πάνος ο Τζίφας με τον 30χρονο συσημασμένο κακοποιό, που επιτέθηκε στην Ανθιπαστινόμο. Και οι υπόλοιπες 9 έγιναν σε σπίτια. Ναι. Άνδρο παρανομίας και εγκληματικότητας, ξαναλέμε, η Πολυτεχνιούπολη. Πόρτα-πόρτα, κυριολεκτικά, όπως το περιγράφεις δηλαδή. Πόρτα-πόρτα έγιναν. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Να μας πει εδώ η κυρία Λούρου μου, τι έχει γίνει με την τηλεθέαση του Γιώργου Λιάγκα. Τι έχει γίνει εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Γιατί πρώτη φορά ήταν η πρώτη μέρα στην ουσία. Χωρίς τη Δούκισσα νομικού. Επίσημα χωρίς τη Δούκισσα. Επίσημα βέβαια. Καλά, γενικότερα από ό,τι φαινόταν χωρίς τη Δούκισσα. Ήταν μόνος του, έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα ήταν και επίσημα. Αυτή λοιπόν η αποχώρηση της Δούκισσας νομικού τον έφερε στην πρώτη θέση τον Γιώργο Λιάγκα. Πρώτη θέση, Ναι. Για πες μας. Πρώτη θέση λοιπόν με 13,6%. Στο δυναμικό κύριο. Στο δυναμικό πάντα. Εντάξει, δεν μιλάμε για κανένα νούμερο υπερβολικό, αλλά ήταν στην πρώτη θέση. Δεύτερη ήταν η Κατερίνα Καινούριου με 12,4. Ναι. Μετά έχουμε τη Δανάη Μπάρκα στην τρίτη θέση με 10,9. 10,9 και τρίτη θέση και τη Δανάη Μπάρκα. Άρα, πρώτος είπαμε... Ο Λιάγκας. Λιάγκας 13,6. Ναι. Δεύτερη θέση 12,4 καινούριο. Ναι. Τρίτη θέση... Η Δανάη Μπάρκα με 10,9. Ναι. Και μετά τέταρτη έρχεται η Φέη Σκορδά. Η Φέη τέταρτη. Ναι. Τέταρτη Φέη. Ναι. Ναι. Όχι με μονοψήφιο, εντάξει, έπιασε τη βάση. 10,5. 10,5 Φέη. Ναι. Και τέταρτη. Τέταρτη. Μετά. Μετά είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ με 9,8. Άντε, πάει καλά αυτή η ναι. Ναι, Φίλιππε, και υπάρχει τα λόγος. Τα λεφτά μας πιάνουν τόπο. Υπάρχει λόγος που πάει καλά. Ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει άλλη αμιγώς ενημερωτική εκπομπή εκείνη την ώρα. Και αν πηγαίνει καλά ο Λιάγκας, είναι όχι γιατί έφυγε η Δόκισσα νομικού. Είναι γιατί δίπλα του κάθεται ο Τεργιάκης. Και κάθεται και η Ιταλή. Μα και πριν ήταν. Πάλι στις καρέκλες καθώς. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι κρατάει ενημερωτικό χαρακτήρα. Και πριν έτσι ήταν, κύριε. Τα ίδια ακριβώς. Ξέρεις τι έγινε. Θυμήσου το. Θυμήσου, σου μπορεί να θυμηθείς. Έφυγε η Καγιά και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει ο Λιάγκας. Νομικού. Νομικού, συγγνώμη. Αυτό ήταν. Αυτό θεωρείς δηλαδή ότι θα πέσει αύριο. Μα στο τέλος η εκπομπή, άρχισε να κάνει μονοψήφια τα τέταρτα. Πέφτανε. Τα τέταρτα έκανε μονοψήφια. Και εσύ δεν έκανε συναντήσεις. Τι θα πει ο Γιώργος Γιάγκας. Μα αυτό ήταν. Όλοι κοιτάξαμε να δούμε τι θα γίνει στην αρχή. Θα δούμε την τηλεθέαση, παιδιά. Τώρα ήταν σήμερα, ήταν η πρώτη. Από την επόμενη εβδομάδα θα φανεί. Καλά το λες. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε και συνέχεια βέβαια. Για πάμε. Έκτη θέση είναι το Star με 6,7.
Το breakfast. Ναι, και τη 7η θέση ανήκει στην Μαγκύρα με το ποιο είναι πρωινιάτικα 5,2. Μάλιστα, πάμε να δώσουμε. Έχει κατοχυρώσει. Τι? Ναι. Έχει κατοχυρώσει. Ναι, ναι, ναι. Πρωτιά από το τέλος. Τουλάχιστον μια πρωτιά για αυτή. Να είναι καλά και να αγαπάμε πολύ τη Μαγκύρα. Πάμε γρήγορα να δώσουμε γκολ τη ρίαξη κόλαση. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο κολαγόν όλων στο 2.11.600. Φουλ βιταμίνη, φουλ κουρκουμίνη, μόνο με 39 ευρώ. Τα δύο μπουκάλια και φυσικά δώρο για όλους εσάς. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο των Ολυμπιονικών. Γιατί σας βοηθάει για να κάνετε γρήγορη αποτοξίνωση στον οργανισμό σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλω να σας πω ότι οι ιδιότητες της κουρκουμίνης είναι πρώτα απ' όλα έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι με το που μπήκε η κουρκουμίνη μέσα στο Golden Reaction Collagen, αμέσως άλλαξε ολόκληρη η φόρμουλα. Έχει αντιοξειδωτική δράση. Να πούμε ότι αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF. Βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, που είναι και το ζητούμενο. Και επίσης συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι μας όχι μόνο να δοκιμάσουμε το Golden Reaction Collagen, αλλά και να φροντίσουμε την υγεία μας και να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει και τι μπορεί να μας κάνει. Να πούμε ότι η κουρκουμίνη είναι η δραστική ουσία που περιέχεται στον κουρκουμά, που αλλιώς λέγεται και κιτρινόριζα, και που τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερη απήχηση λόγω των εξαιρετικών ιδιωτήτων της και του σημαντικού ωφέλου στην υγεία. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό, έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Και βέβαια για τα νύχια μας, τα οποία δεν θέλουμε να σπάνε, γιατί πολλές φορές κάνουμε δουλειές στο σπίτι, πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με διάφορα καθαριστικά μέσα στο σπίτι, τα οποία πολλές φορές ταλαιπωρούν τα νυχάκια μας. Γι' αυτό το λόγο το Golden Reaction Collagen φροντίζει εκ των έσω την υγεία. Με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum, όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι, να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. Τα ωφέλη του κολαγόνου είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά. Να πούμε ότι συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού και του αναπαραγωγικού και του νοσοποιητικού συστήματος. Κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι όλος μας ο οργανισμός, φανταστείτε. Να πούμε ότι καθυστερεί τη διαδικασία της γύρανσης, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, θα λέγαμε. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, κάτι το οποίο σίγουρα χρειαζόμαστε ειδικά στις μέρες μας, καθώς αποτελεί συστατικό και των αρτηριών αλλά και των αγγείων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, κυρίες και κύριοι, να μπορούμε να λειτουργούμε. Θα πούμε ότι το κολαγόνο συμβάλλει θετικά στην υγεία του οργανισμού μας, καθώς παίζει σπουδαίο ρόλο πρώτα απ' όλα στη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας, των οστών και των αρθρώσεών μας. Επιπλέον, να πούμε ότι δρά ενάντια στη γύρανση και προάγει την υγεία των ιστών των οργάνων μας. Να πούμε ότι βελτιώνει την πέψη, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα, να πούμε, εύπεπτη και υπολεργική πρωτεΐνη είναι το κολαγόνο. Να πούμε ότι βελτιώνει το δέρμα, αυξάνει τη σφυργιλότητα, την απαλότητα και βοηθάει στην επιδιόρθωση του δέρματος. Μπορεί να βελτιώνει δηλαδή γενικότερα την υγεία των νυχιών και των μαλλιών μας, κάτι το οποίο το θέλουμε, και επίσης βελτιώνει την υπατική υγεία και βοηθάει τις διαδικασίες αποτοξίνωσης. Κάτι το οποίο θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε στον οργανισμό μας, γιατί σίγουρα το Golden Reaction Collagen μπορεί να φροντίσει την υγεία του οργανισμού μας γενικά και την καθημερινότητα. Αυτή την ενέργεια τώρα τη βρήκα, έχω τα τελευταίο καιρό που παίρνω αυτό που λέτε Golden Reaction. Πόσα χρόνια παίρνετε Golden Reaction Collagen? Τώρα έχω 2,5 με 3 χρόνια περίπου. Και έχετε δει διαφορά? Έχω δει διαφορά, ναι, και να είναι καλά ο φίλος μου ο Θοδωρής. Αυτός μου το προτείνει την αλήθεια. Αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας? Είχα προβλήματα υγείας διάφορα. Δυστυχώς τώρα έχω ανανεώσει. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών
Και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, τα Golden Reaction, μία μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνομαι πρωί σε 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Όλοι εσείς που θέλετε να παραλάβετε την υπέροχη αυτή προσφορά μπορείτε να την βρείτε μόνο στην TV Forum στο 211-1600. Τηλεφωνήστε τώρα κι εσείς για να αποκτήσετε την υπέροχη αυτή προσφορά του Golden Reaction Collagen. 2 θα πάρετε και βέβαια 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά για όλους εσάς. Βέβαια, χωρίς κανένα κόπο, με ένα απλό τηλεφώνημα, μια αστική χρέωση. 211-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τον Πάτερ Δημήτριο από το Λιχαβητό να απαντάει σε όλες τις κατηγορίες που βγήκαν στο φως της μουσιώδας και στο πόρισμα αυτό της Αρχιεπισκοπής. Τι λέει ο ίδιος, θα τον ακούσετε να τα λέει από το ίδιο του το στόμα. Πάμε πρώτα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με μια σοκαριστική είδηση με το βιασμό ενός ανήλικου παιδιού από τον νέο σύζυγο σύντροφο της μητέρας. Τον πατριό του, επί της ουσίας, και μια περίπτωση η οποία έχει σοκάρει κυριολεκτικά το Ηράκλειο. Όλη την Ελλάδα έχει σοκάρει. Της Κρήτης και όχι μόνο, διότι μιλάμε για έναν 46χρονο, ο οποίος παρακαλώ την ώρα που η γυναίκα του γεννούσε το 5ο της παιδί. Το παιδί τους δηλαδή. Το δεύτερο δικό του, διότι έχει 3 από τον πρώτο της γάμο. Γι' αυτό είπαμε πατριός. Λοιπόν, άρα γεννούσε το παιδί του. Γεννούσε το παιδί του και την ημέρα που γεννούσε το παιδί του στο μεευτήριο, ο ίδιος βίαζε την κόρη του από τον πρώτο γάμο της γυναίκας του. Τη 13χρονη μαθήτρια, η οποία μην μπορώντας άλλο να αντέξει τους βιασμούς που υφίστανται από τον πατριό της, έκανε τι, έπιασε μια καθηγήτριά της και λέγοντάς της ότι μιλάει για κάποια άλλη περίπτωση, μιας φίλης της δήθεν, άρχισε να της εξομολογείται τα πάντα. Η καθηγήτρια φυσικά έπιασε το σφιγμό της μαθήτριας, κατάλαβε ότι μιλάει για τον εαυτό της και ενεργοποίησε όλους τους κρατικούς μηχανισμούς την ίδια κιόλα στιγμής. Αποτέλεσμα, να συλληφθεί ο 46χρονος, η 13χρονη να βρεθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, έχουν πάρει δείγματα προκειμένου, βιολογικά δείγματα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι το κοριτσάκι αυτό υφίστανται το βιασμό και μάλιστα όπως η ίδια είπε στην καθηγήτριά της μία φορά την εβδομάδα από τον ίδιο της τον πατριό, ενώ η μητέρα μέχρι στιγμής φέρεται να μην πιστεύει την κόρη της ότι λέει αλήθεια. Δεν μπορεί να διανοηθεί συνέβη μέσα στο σπίτι. Ότι έφερνε στον κόσμο το παιδί του βιαστή. Του παιδιού της. Είναι πραγματικά κάτι όχι εξωφρενικό, εξωπραγματικό. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Πάτερ Δημήτριο να βγαίνει εδώ και να λέει το τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντάει σε όλες αυτές τις κατηγορίες εις βάρος του, ότι με λίγα λόγια τον κατηγορήσανε ότι δεν γίνονται τα θαύματα και ότι όλα αυτά τα θαύματα που έχουμε δει στην εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων είναι ψεύτικα, έτσι λέει το πόρισμα. Το θέμα εδώ πέρα είναι τι λέει ο ίδιος και οι χιλιάδες πιστοί που σήμερα έχουν κατακλείσει το εκκλησάκι για να πάνε να προσκυνήσουν. Παρακαλώ.